Ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε. Πάμε να μαζευτούμε. Είχαμε ένα θέμα με τον Κωνσταντίνο Τουτσίδη, ο οποίος δεν ένιωθε και τόσο καλά. Με φέρατε εδώ τον Δαμιανίδη να κάνει πριν από μένα εκπομπή, να κολλήσουμε καμιά ψαριά. Να έχουμε άλλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θέλω να μου πείτε τι έχει γίνει με τον πατέρα Αντώνιο. Αν ξέρετε πώς εξελίχθηκε το θέμα, αν ξέρετε πού είναι, αν τελικά ήταν αθώος, ένοχος, αν τελικά έφταιγε ή δεν έφταιγε. Γιατί πολλά μας τα πάνε και τελικά από ό,τι φαίνεται μόνο να αλλάξουν πρόεδρο θέλανε. Όπως σας είπα, κολλήσαμε ψαριά από ό,τι φαίνεται από την προηγούμενη εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να την αποβάλουμε. Πώς θα γίνει τώρα αυτό δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσουμε. Έχουμε έναν ακροατή ο οποίος θες με έστελνε μηνύματα. Είπες ότι ήταν οπαδική συμπλοκή για τον Άλκη και τους Παοξίδες και πάει λέγοντας. Και τον ρωτάω, δεν ήταν οπαδί? Άσχετα με το τι έγινε, οπαδική βία δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Χρόνια τώρα υπάρχει, μην παριστάνετε ότι πέφτετε τα σύννεφα. Χρόνια υπάρχει, έχουν χαθεί ζωές και ζωές. Δεν βλέπω κανένας να μιλάει για τον Ντόσκο, να μιλάει για τον Άσο, να μιλάει για όλους αυτούς που χάσαν τη ζωή τους από οπαδική βία. Καλός ή κακός, αν δεν θέλετε να το δεχθείτε, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρει αθλητικής βίας, τι γίνεται με τα μαχαίρια, με τα τσεκούρια, με τα γκλόπ, με όλα αυτά. Φυσικά και ξέρουνε, αλλά έχουν εντολές από ψηλά να μην κάνουνε συλλήψεις, άσχετα που κάνουνε μόνο στοχοποιημένα. Γιατί κάτω στην Αθήνα γίνεται χαμός, από όσο γνωρίζω. Αν λοιπόν ήθελε ο Υπουργός Αθλητισμού να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, θα μπορούσε να το κάνει. Αν ήθελε ο Υπουργός Αθλητισμού να λειτουργούν οι κάμερες, θα λειτουργούσανε και το face control. Οπότε πάλι καταλήγουμε στο ότι το κράτος δεν θέλει να αποφύγει τα χειρότερα. Γιατί πιθανότατα έχει από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους συγκεκριμένες εντολές. Μην κοροϊδευόμαστε. Θέλω να είμαστε αντικειμενικοί. Και επειδή πλέον όλοι έχουν βγάλει το χέρι τους και δείχνουν συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν λέω καταδικάζουν μια δολοφονία, εννοείται ότι καταδικάζουν μια δολοφονία. Και ο Άλκης δεν έπρεπε να είχε σκοτωθεί, εννοείται αυτό. Δολοφονηθεί, συγγνώμη γιατί είστε και με τις λέξεις περίεργοι. Δεν θα έπρεπε να είχε δολοφονηθεί. Συμφωνώ μαζί σας, μια ζωή ανθρώπινη είναι πάνω από αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν γίνεται να μου λες ότι δεν ήξερες και ότι έπεσες από τα σύννεφα όταν σταματάνε οπαδούς του Άρη με τσεκούρια μέσα στα μάξι, όταν σταματάνε οπαδούς του Ολυμπιακού με όπλα, όταν τα λευκά τα πόλο που δέρναν τους διαιτητές δεν βρέθηκαν ποτέ. Υπάρχει οπαδική βία. Υπάρχουνε κατευθυνόμενοι άνθρωποι. Υπάρχουνε συμμορίες και οργανώσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες και ο Υπουργός Αθλητισμού το ξέρει. Γιατί κάνει λοιπόν αβαβά ο Υπουργός Αθλητισμού? Αυτό έπρεπε να είναι το ερώτημά σας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάλι το κράτος εθελοτυφλεί. Αν θέλεις να εξοντώσεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα πρέπει να το εξοντώσεις οριστικά και πανελλαδικά. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θέλουν να το κάνουν. Πώς θα πας να πεις στα αφεντικό σου να κάνει κάτι τέτοιο? Έλα, έλα και πες μου εσύ. Πώς θα πάει ο υπουργός στον αυτοκράτορα να του πήξες κάτι? Πρέπει να λειτουργήσουν οι κάμερες στο Καραϊσκάκι. Πώς? Δεν μου απαντάτε σε αυτά τα ερωτήματα. Άρχεστε να με πείτε ότι εγώ είμαι κολλημένος και... τις βλακίες σας. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα το οποίο είναι ο εθισμός στην οθόνη. Ο εθισμός στην οθόνη λοιπόν αλλοιώνει τη σκέψη. Όχι μόνο τη δική σας, αλλά και των παιδιών σας. Ο εθισμός στην οθόνη μας κάνει νοχελικούς. Μας κάνει να μην χαιρόμαστε με τίποτα άλλο γύρω μας. Να είμαστε προσκολλημένοι εκεί. Μας κάνει να βαριόμαστε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε συνδεδεμένοι. Συνέχεια να βλέπουμε καινούργια πράγματα. Δεν έχουμε ενδιαφέρον για βιβλία. Δεν έχουμε ενδιαφέρον για ζωή. Ένα πολύ σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι οι συνέπειες της οθόνης όταν κάνει babysitting. Γιατί βλέπω παιδάκια από 2 χρονών να παίρνουν το κινητό στο χέρι και να ασχολούνται με το κινητό. Πώς αυτό το παιδάκι να μην έχει πρόβλημα συγκέντρωσης τα επόμενα χρόνια? Πώς να θέλει να διαβάσει, να κάνει μαθήματα και πάει λέγοντας? Ακροατής μου έστελνε μηνύματα και με ζητούσε συμβουλές γιατί το παιδί του λέει ήθελε να παρατήσει το σχολείο και να γίνει YouTuber. Φταίει το ότι έχει όλη μέρα μια οθόνη μπροστά του, είναι ξεκάθαρο. Συν να προσθέσουμε το τι μηνύματα περνάει η οθόνη, γιατί όλα είναι κατευθυνόμενα. Λάθος πρότυπα όταν αφήνει αυτό το κράτος ελεύθερους ανθρώπους να βγάζουν βίντεο κλιπ με όπλα, να τραγουδάνε για ναρκωτικά, για βία. Για όλα αυτά είναι λάθος πρότυπα. Τα οποία πρότυπα από 2 χρονών ο γονέας επιτρέπει στο παιδί να τα βλέπει. Προσπαθήστε λοιπόν να ξεκολλήσετε τις οθόνες από το πρόσωπό σας. Προσπαθήστε να αποκτήσετε δραστηριότητες, προσπαθήστε να ζήσετε στην πραγματική ζωή και όχι στην εικονική πραγματικότητα. Όλα αυτά τα ψηφιακά δίκτυα, οι πλατφόρμες, συμφωνώ ότι είναι πολύ χρήσιμα, ότι βοηθάνε και στη δουλειά, βοηθάνε και εδώ, βοηθάνε και εκεί, αλλά δεν συγκρίνονται με μία βόλτα στο πάρκο. Δεν συγκρίνονται με μία... ανάσα από καθαρό οξυγόνο. Δεν συγκρίνονται, πώς θα το κάνουμε? Παρεμπιπτόντως βλέπω έναν υπουργό, τώρα θα πάω λίγο στον Θεοδωρικάκο, ο οποίος λέει έχει για συνήγορό του πλέον τον Κούγια. Ο Κούγιας είναι σαν να λέμε δείξε μου το συνήγορό σου να σου πω πόσο ένοχος είσαι. Εγώ έτσι το βλέπω. Όταν βλέπω ότι ο Κούγιας ξεκινάει να αναλάβει κάποιον, σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος είναι ένοχος και πήρε τον Κούγια, μπας και το σώσει. Εγώ έτσι το βλέπω. Δείξε μου λοιπόν τον συνήγορό σου να σου πω πόσο ένοχος είσαι. Και μη μου πείτε ότι το κάνει μόνο για τη δημοσιότητα. Έχει και τα κονέ. Έχει και τα κονέ. Ξέρει και τους πάντες. Και το ξέρουνε και οι πάντες. Η ελληνική αστυνομία όμως, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας παράλληλα, και η ελληνική δικαιοσύνη, για να μπορέσουν να φτιαχτούν, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, θα πρέπει να τις γκρεμίσουμε οριστικά και να τις ξαναχτίσουμε από το μηδέν. Διότι είναι ένα πολύ καλωστημένο σύστημα, το οποίο επιτρέπει σε πάρα πολύ κόσμο να παρανομεί και να μην τιμωρείται, να μην έχει συνέπειες. Αλλιώς ξεχάστε τη ζωή σε αυτόν τον τόπο. Ξεχάστε το. Θα γίνουμε φωτοβολταϊκά, θα γίνουμε η πηγή ενέργειας της Ευρώπης, και κάποιοι που συντηρούνται. Αυτό θα γίνουμε. Όλοι οι νέοι θα φύγουν έξω και η Ελλάδα θα είναι ένα τουριστικό μέρος για καλοκαίρι. Μιας και μιλήσαμε όμως για τις οθόνες, ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε πει ότι φοβάμαι τη μέρα, λέει, που η τεχνολογία θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή. Τότε, λέει, ο κόσμος θα είναι μια γενιά ηλιθίων. Κάτι ήξερε λοιπόν ο Άλμπερτ.
Κάτι ήξερε και ας τον κοροϊδεύετε για το μαλλί που είναι λες και είχε κάνει περμανάντ. Κάτι ήξερε. Με ενημερώνει φίλος και μου λέει, ρε εσύ, λέει, έχω έναν φίλο που είναι νεοδημοκράτης και μου είπε, λέει, πρόσφατα, θα κερδίσουμε γιατί ο Μητσοτάκης, λέει, θα δώσει προεκλογικά ένα σωρό δωράκια. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο. Θα δώσει ένα σωρό δωράκια σε χαζούς οι οποίοι θα πάνε να το ψηφίσουν. Ο έξυπνος τι θα κάνει? Ο έξυπνος θα πρέπει να πάρει τα δωράκια και να μην το ψηφίσει. Αλλά άμα ο έξυπνος είναι δημόσιος υπάλληλος και τον τάζει ο Μητσοτάκης 1000 ευρώ άμα εκλεγεί, αύξηση μισθού δηλαδή, τι θα κάνει ο δημόσιος υπάλληλος? Θα το ψηφίσει ή δεν θα το ψηφίσει? Εσείς τι πιστεύετε? Okay, you get it, coming up. Έτσι κυβερνάνε εδώ και τόσα χρόνια. 3-4 μήνες πριν τις εκλογές χαρίζουνε, βολεύουνε, εξυπηρετούνε. Και εσείς πέφτετε στην ίδια παγίδα. 3 χρόνια τους βρίζετε, 3,5. Και 3-4 μήνες μετά κάνετε, προσκυνάτε. Να μην πω τι άλλο κάνετε. Θα σας πω όμως και ποιος είναι ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν δίπλα στο Λιγνάδι. Ο δικηγόρος ο οποίος ήταν δίπλα στους βιαστές αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ομονίας είναι ο ίδιος που εξυπηρετεί τον υπουργό. Ο ένας και μοναδικός. Ο Κούγιας. Τι άλλα νέα εσείς? Τι μέρα είναι? Πέμπτη. Βλέπω όλο τον κόσμο να ασχολείται στο ότι λέει σε μια τηλεοπτική εκπομπή ενός Τούρκου στην τηλεόραση, ξέρουμε όλοι ποια είναι και δεν θα αναφέρω πλέον το όνομά της γιατί πολύ διαφήμιση την κάναμε. Πιάστηκαν, λέει, 2 άτομα μέσα με κινητό και έγινε ο κακός χαμός και τις διώξανε και όλη η Ελλάδα συζητάει αυτό το θέμα. Πρωινές εκπομπές ασχολούνται με αυτό το θέμα, μεσημεριανές εκπομπές ασχολούνται με αυτό το θέμα, όλοι ασχολούνται με το ότι πιάσανε 2 άτομα στην τουρκική αυτή εκπομπή με κινητό. Ασχολείται κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω, έχετε ακούσει για την απίστευτη τραγωδία, το ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αρνούνται να πάρουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν πού να πάνε? Στο Αττικόν μόνο είναι πάνω από 10 άτομα. Νοσοκόμα, λέει, έχουμε ασθενή που από το Μάρτιο του 2022 του λένε να πάρει εξιτήριο αλλά αρνείται γιατί δεν έχει που να πάει. Και τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να τους πετάξουν στο δρόμο? Φυσικά πολύ καλά κάνουν και δεν τους πετάνε στο δρόμο. Το κατήγγειλε αυτό και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Πρόκειται για χαμηλοσυνταξιούχους ή ανήμπορους ανθρώπους, χωρίς καθόλου σύνταξη, με κομμένο ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, χωρίς να έχουν να φάνε και κάποιοι δεν έχουν ούτε σπίτι. Έχουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, οι οποίες κάνουν τεράστιες προσπάθειες στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, στις ιδιωτικές και δημόσιες προνοιακές μονάδες, αλλά συναντούν τείχο. Γιατί οι λίστες αναμονής είναι πάνω από 1 χρόνο. Φτάνουμε λοιπόν σε ποιο συμπέρασμα, φίλοι μου? Ότι στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης μας διαχειρίζεται σαν άλογα. Ξέρετε τι τα κάνουνε τα άλογα όταν γεράσουνε? Δεν χρειάζεται να σας το πω. Σαν άλογα μας βλέπουνε λοιπόν. Όταν γερνάμε, η απόφασή τους είναι να μας σκοτώνουνε. Να μην τους ενδιαφέρουμε. Να έχουμε χάσει την αξία μας. Μόνο που αυτό που έχω να πω στην κυβέρνηση και σε όλα αυτά τα κόμματα είναι ότι δεν είμαστε άλογα. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σε όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί σε αυτή τη χώρα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες. Έχουν κάνει παιδιά. Έχουν κάνει εγγόνια.
Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχή και τους αγαπάει κόσμος. Μπορεί ο Χίψη Μητσοτάκης και ο Χίψη Τσίπρας και όλα αυτά τα καθήκια να μην ενδιαφέρονται και να είναι πιο σημαντικό για αυτούς το τι θα κάνουν στις εκλογές, αλλά υπάρχουν προβλήματα τα οποία χτυπάνε καθημερινά την πόρτα. Και αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσει μόνο ο λαός. Ο λαός ο οποίος ανεβαίνει το Γολγοθά. Βγαίνανε, λέγανε, θα καθαρίσουμε τα εξάρχεια, θα καθαρίσουμε εδώ, θα καθαρίσουμε εκεί, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Στα εξάρχεια δεν ψιθύριζε ο Πλεύρης. Εδώ δεν μπορούν να καθαρίσουν καλά-καλά τα σπίτια τους αυτοί, ρε. Δεν έχουν ούτε ένα ένσημο, ούτε ένα εργόσημο δεν έχουν, ρε, που θα κάνουν και περισσότερα πράγματα. Δεν τρέπονται λιγάκι οι ανειδίκευτοι, οι άεργοι. Μια ζωή βολεμένη να τρώνε το δημόσιο, μας κουνάνε και το δάχτυλο. Λοιπόν, σας έχω quiz. Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πιανού βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ το όνομα τεπώνυμο, εκπροσωπεί απόλυτα το κόμμα? Οι απαντήσεις σας στο 6907-483-484 στο Viber ή στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Σερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Τις απαντήσεις σας, ποιο ονοματεπώνυμο ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ βουλευτή εκπροσωπεί απόλυτα το κόμμα. Θα κάνουνε, λέει, πάρκο μνήμης στο μάτι. Θα βάλουνε μήπως και τις πρωτομές των αξιωματικών στους οποίους δώσανε προαγωγή? Ήρεμα ρωτάω. Ή μήπως θα τρέξουνε όλοι να ψηφίσουνε για αυτό το λόγο το Μητσοτάκη? Ή ένας άλλος λόγος είναι ότι έφτασε τη φέτα στα 20 ευρώ. Διαλέξτε! Δεν βρίσκουνε Σαββατοκύριακο να κάνουν εκλογές, λέει. Όλα τα έχει κλεισμένα ο Κούλης για διακοπές. Λοιπόν, το quiz λύγει εδώ, παιδιά. Γιατί το βρήκε ο άλλος με την πρώτη, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, παρετούμε, το λέω γιατί το βρήκες με την πρώτη. Και ναι, το όνομα που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ απόλυτα, βουλευτή του, είναι Γιώργος Βαρεμένος. Είναι πραγματικά εκπρόσωπος του κόμματος. Το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά όμως. Γιατί έχει φτάσει ο κόμπος το χτένι. Έχει φτάσει ο κόμπος το χτένι. Δεν αντέχουμε άλλο με αυτή την κατάσταση. Πλέον βλέπω όνειρα. Όνειρα που δεν μ' αρέσουνε. Ίσως θέει και η φωνή αυτού εδώ πέρα του ανθρώπου που πλέον έχω μπουχτίσει, αλλά πρέπει να σας βάζω να ακούτε τι λέει. Είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε γενικευμένες ορκέρδια με ένα τα 100-100, οι άλλοι τι έχουν? Ναι, αλλά πώς γίνεται να μην έρχεται και στην τσέπη του καταναλωτή αυτή η μείωση, κύριε Υπουργέ? Μα η μείωση έχει έρθει. Η Ελστάτ έβγαλε το σύνταγμα για το τρίτο τρίμηνο του 2022, ανακοίνωσε ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα σχεδόν 14%. Τα καταλήμματα τουριστικά πήγαν καλά ή μέτρη? Ναι, πήγαν σχετικά καλά. Και περιμένουμε και ακόμη περισσότερο το καρναβάλι. Όλος αυτός ο κόσμος που πήγε στα καταλήμματα να περάσει τα τριήμερα τις εορτές. Ναι. Πώς σου έδωσε τα λεφτά, πού τα βρήκε? Κύριε Υπουργέ, κόβει από κάπου αλλού, φοβάμαι. Καθυστερεί να πληρώσει. Μια χαρά πληρώνει ο κόμμος τις δόσεις. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Μην φέρνουμε διαρκώς την καταστροφή. Καθυστερεί να πληρώσει. Αχ, Θεέ μου. Ο άνθρωπος ο οποίος βγήκε φωτογραφία με τον Μαραβέγια στο γραφείο του, συζητούσανε ό,τι συζητούσανε για να πάρει την έγκριση, πήγε ο άλλος για επιδότηση, γι' αυτό συναντιούνται μόνο για μπίζνα. Και έχει κάτω από το γραφείο του, φαίνεται, μία μαύρη σακούλα. Φυσιολογικό είναι να αναρωτηθεί ο περισσότερος κόσμος τι κάνουν δύο βουλευτές σε ένα γραφείο το οποίο κάτω από το γραφείο υπάρχει μία μαύρη σακούλα. Είναι φυσιολογικό με όλα αυτά που γίνονται. Να πούμε ότι αυτή η μαύρη σακούλα είναι πολύ ύποπτη. Και πάντα το σχόλιο είναι χιουμοριστικό. Αν και τους έχω ικανούς να είχαν και λεφτά μέσα και δεν το ξέρουμε. Βγήκε πάντως ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και λέει: παιδιά, λέει, πολύ δράμα και μα και μου. Και ήταν, λέει, ο σκουπιδοτενεκές τυλιγμένος με σακούλα. Στον οποίο τον έχει βγάλει και φωτογραφία. Ποιος άνθρωπος, ρωτάω εγώ, τυλίγει
τον Γκάδο, γιατί δεν είναι σκουπίδιο Τενεκές. Τενεκές είναι ο Άδωνης που λέει σκουπίδιο Τενεκέ, τον Γκάδο κάτω από το γραφείο. Τέλος πάντων. Ποιος τυλίγηρε τον Γκάδο με τη σακούλα ολόκληρη μέχρι κάτω. Αυτός έχει τυλίξει όλο τον Γκάδο μέχρι κάτω με σακούλα. Εγώ ξέρω ότι τυλίγουμε τον Γκάδο έτσι, ίσα-ίσα βάζουμε μια σακουλίτσα πάνω, ίσα-ίσα να μην φεύγει έξω η σακούλα. Δεν τυλίγουμε όλο τον Γκάδο με τη σακούλα. Εκτός άμα πήγε και αγόρασε πολύ μεγάλες σακούλες. Τόσο χαλβά τον έχω, να ξέρεις. Είναι ικανός να μην ξέρει να αγοράει σακούλες για τον Γκάδο. Ο οποίος κιόλας έχει κοπεί της παραδοσιακής βασιλόπιτας και καλεί τον κόσμο Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στον τρίτο όροφο του The Mall, στο Μαρούσι. Κανονικά εκεί θα έπρεπε να γίνει μια σχετική επίσκεψη. Αλλά ο ελληνικός λαός κοιμάται. Και κοιμάται πολύ βαθιά. Ξαναλέω, δείξε μου το συνήγορό σου να σου πω πόσο ένοχος είσαι.